Εσείς λοιπόν μαζί με τον πολύ γνωστό καθηγητή πνευμονολογίας, τον κύριο Κώστα Γουργουλιάνη, έχετε πάρει μια πολύ σπουδαία, μια σημαντική πρωτοβουλία που θεωρούμε ότι αξίζει και από εδώ και από αυτό το βήμα να την παρουσιάσουμε, γιατί έχει να κάνει με το αν και κατά πόσο είναι ωφέλιμο ένας ασθενής που βρίσκεται σε ένα, που νοσηλεύεται σε ένα νοσοκομείο ή συχνά μπαινοβγαίνει σε αυτό, έχει ανάγκη να έχει δίπλα του το κατοικίδιό του. Δηλαδή το σκυλάκι του, μια γάτα ή οποιοδήποτε κατοικίδιο του κάνει συντροφιά στο σπίτι. Προχωρήσατε λοιπόν μαζί σε μια πρωτοβουλία. Πώς ξεκινήσατε? Ξεκινήσαμε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων, σαν κτηνιατρικό σύλλογος Λάρισας, θελήσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θελήσαμε να εμβαθύνουμε στη σχέση του, στην καθημερινή σχέση των ανθρώπων με τα κατοικίδια τους. Διοργανώσαμε μια διήμερη εκδήλωση, στα πλαίσια της οποίας από τη μία ενημερώσαμε σχολεία, ήρθανε τάξεις και μιλήσαμε για τις σχέσεις που πρέπει να έχουμε με τα κατοικίδια, με τα αδέσποτα, με τα ζώα γενικότερα, σε μικρότερες ηλικίες. Και στα πλαίσια αυτού του διημέρου κάναμε και μια συζήτηση συνολικής τράπεζας πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε ώστε ούτως ή άλλως άνθρωποι και ζώα ζούμε μαζί, να κάνουμε καλύτερες τις ζωές και των δύο. Μάλιστα, μέσα από αυτό το στρογγυλό τραπέζι, λοιπόν, προέκυψε αυτή η ιδέα. Ναι. Υπήρχε το προηγούμενο μιας μελέτης που έγινε από την συνάδελφο, την κυρία Λουκάκη, στην Αθήνα, που εισήγαγε ζώα, κουνέλια στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην ογκολογική κλινική παιδών, όπου εκεί πέρα βοηθούσαν τα παιδιά στο να ανταπεξέρχονται ευκολότερα στη θεραπεία. Όπως ξέρουμε, είναι κάποιες πολύ δύσκολες συνθήκες εκεί πέρα. Και έχοντας να βάσει αυτό το προηγούμενο, θελήσαμε να διερευνήσουμε κατά πόσον μπορεί να έχει αυτό γενικότερη εφαρμογή στους νοσηλευόμενους και γενικά στους ανθρώπους που έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Γιατί, όπως ξέρουμε, υπάρχει εφαρμογή σε ανθρώπους που έχουν προβλήματα όρασης και υπάρχουν και πολλές μελέτες στο εξωτερικό που βοηθάνε και άτομα, παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, γενικότερα παιδιά που έχουν κάποιες ειδικές ικανότητες. Όλα αυτά θελήσαμε να διερευνήσουμε πώς μπορούν να εφαρμοστούν. Έχουν δίπλα τους και τους βοηθούν στην καθημερινότητά τους τα κατοικίδια τους, και είναι και έχουν περάσει και από μια έτσι ειδική εκπαίδευση κατά περίπτωση και ανάλογα με τα προβλήματα που κάθε ασθενής μικρότερης ή μεγαλύτερης ηλικίας αντιμετωπίζει. Και πραγματικά, επειδή όλοι μας γνωρίζουμε ή έχουμε διαβάσει ή έχουμε ενημερωθεί, είναι καταπληκτικά τα αποτελέσματα για τους ίδιους τους ασθενείς σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι. Έχει να κάνει καθαρά με την ψυχολογία τους. Ναι. Και το πόσο αυτό τους βοηθάει να έχουν μια συντροφιά από την οποία μόνο καλά έχουν να πάρουν. Αυτό το βλέπουμε όλοι όσοι έχουμε σχέση με ζώα, το πόσο μας ηρεμούν, το πόσο... Δεν χρειάζεται να είμαστε ασθενείς, έχετε απόλυτο δίκιο, δεν χρειάζεται. Ναι. Αλλά πόσο συμβάλλουν στην ηρεμία μας, ναι, και σε έτσι μια πολύ όμορφη... μια ιδιαίτερη κατάσταση. Πιο όμορφη καθημερινότητα. Πόσο μάλλον όταν κάποιος είναι ασθενής και μάλιστα νοσηλεύεται για συγκεκριμένες μέρες σε ένα νοσοκομείο και εκείνη την ώρα έχει αφήσει το κατοικίδιό του πίσω, γιατί φαντάζομαι ότι εκεί τώρα περιστρέφεται η δική σας πρωτοβουλία. Δηλαδή, πώς το κατοικίδιο που το έχουμε αφήσει στο σπίτι να μπορεί να βρίσκεται δίπλα μας, ενδεχομένως σε έναν ειδικό χώρο μέσα στο νοσοκομείο. Αυτό ακριβώς. Ήρθαμε σε επαφή με τον κύριο Γουργουλιάνη, ο οποίος συνεισέφερε και αυτός με την ιδέα, έχοντας ασθενείς με COVID, μακρά νοσηλευόμενους, είχαν κάνει κάποια ερωτηματολόγια με το τι θα τους βοηθούσε να είναι καλύτερα ψυχολογικά, και σε πολύ μεγάλο ποσοστό θέλανε το κατοικίδιό τους μαζί.
Οπότε εκεί πέρα υπήρξε άμεση ανταπόκριση και σκεφτήκαμε ότι μπορεί να γίνει αυτό άμεσα σε έναν ειδικό χώρο, είτε με το ζώο του ο καθένας, είτε με κάποια εκπαιδευμένα ζώα που μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση στον μακράν νοσηλευόμενο. Μπορεί να είναι και κάποιος άνθρωπος ο οποίος απλά πηγαίνει να κάνει, ας πούμε, αιμοκάθαρση ή μπορεί να κάνει τη χημειοθεραπεία του εκεί πέρα. Όλα αυτά μπορούν να ανακουφίσουν έναν άνθρωπο, να πάρουν από πάνω του το στρες και να απαλύνουν τον πόνο σε αυτές τις ειδικές περιστάσεις. Είναι πολύ σπουδαία αυτή η πρωτοβουλία που έχετε ξεκινήσει. Λέτε σύντομα θα έχουμε κάποια πρώτα έτσι αποτελέσματα. Πιστεύω ναι. Αν υπάρχει βούληση, δεν είναι κάτι ιδιαίτερα περίπλοκο. Μπορεί να γίνει σχετικά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κοιτάξτε, από όσο όλοι γνωρίζουμε και τον κύριο Γουργουλιάνη, κάτι που αναλαμβάνει έτσι, φροντίζει να το τρέξει γρήγορα, δηλαδή πολύ δραστήριος. Ναι. Και με αποφασιστικότητα κινείται σε όλα αυτά τα ζητήματα, πολύ περισσότερο και με τη δική σας συνεργασία και εσείς ως κτηνιατρικός σύλλογος που καταλαβαίνετε καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει το ζώο συντροφιάς για τον κάθε άνθρωπο και για τον κάθε ασθενή. Καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή με πολλά περιστατικά και εκτός από την φροντίδα των ζώων πρέπει να διαχειριστούμε και, και την ψυχολογία του πελάτη. Του πελάτη μας, του ιδιοκτήτη του ζώου. Και ερχόμαστε πολύ συχνά αντιμέτωποι με καταστάσεις στις οποίες καταλαβαίνουμε το στρες που μπορεί να έχει ο ιδιοκτήτης, τον πόνο και γενικά το πόσο μπορεί το ζώο, για παράδειγμα, σε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, να του αλλάξει τη ζωή και να του βελτιώσει τη ζωή. Έτσι. Όσοι έχουν κατοικίδια ζωάκια μπορούν να το καταλάβουν αυτό που περιγράφεται και νομίζω ότι είναι αρκετοί. Σας ευχαριστώ θερμά, πολλά συγχαρητήρια και πραγματικά θα είμαστε εδώ για να δούμε και τα αποτελέσματα, γιατί αξίζει αυτή η προσπάθεια, πραγματικά αξίζει. Ευχαριστούμε και έχουμε και πολλές ακόμα περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, όπως για παράδειγμα στα γυροκομεία. Που και μπορεί κάποιος ο οποίος εισέρχεται στο γυροκομείο να έρχεται με το ζώο του. Μάλιστα. Οπότε συνδυαστικά θα γίνουν όλα αυτά το επόμενο χρονικό διάστημα. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς που μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο. Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν το επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε να γίνονται πράξη όλα αυτά τώρα που σχεδιάζεται και σε νοσοκομεία αλλά και σε γυροκομεία, έτσι. Ευελπιστούμε να είναι σύντομα. Μάλιστα. Και εμείς το ίδιο ευελπιστούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Επίσης.